Ξέρω, ξέρω, έχω να ανεβάσω 150 χρόνια βίντεο. Μετά από αρκετές σκέψεις και το Ελλάδα έχει ταλέντο, είπα να ξεκινήσω τη νέα σειρά των επεισοδίων με πρώτη κίνηση το Top Spin Reverse. Η αλήθεια είναι ότι αν δεις κάποιον παίκτη ή κάποια παίκτρια να μπορεί να κάνει Top Spin Reverse, θεωρείται καλός παίκτης ή καλή παίκτρια. Δεν το λέω εγώ επειδή κάνω Top Spin Reverse ή κάνουν οι αθλητές μου, αλλά επειδή το αποζητά το άθλημα, η τεχνική και η τακτική. Καλά, νοιάζεις ακόμη για άμα κάνεις τέτοια. Σημερινός μου καλεσμένος δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Αναστασιάδη. Εν ολίγης, ένα από τα καμάρια μου. Πραγματικά δεν ξέρω πόσες φορές έχω πει «Πάμε Γιάννη στον πάγκο» ή άλλες φορές ουρλιάζοντας «Πάμε Γιάννη». Ο Γιάννης ξεκίνησε να παίζει στην ηλικία της τρίτης δημοτικού, όπου και τότε εγώ ανέλαβα το αγωνιστικό και την ακαδημία του ΑΟ Θέρμης Θερμαίος. Ήταν ένα παιδί το οποίο εξ αρχής είχε πάρα πολύ αγωνιστικό χαρακτήρα και του άρεσε να δουλεύει σκληρά στην προπόνηση. Φυσικά αυτό με τα χρόνια ανταμείβεται και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κατηγορία των εφήβων, αφού είναι στην πρώτη ηλικίου και είναι 15 χρονών. Η κατηγορία αυτή φέτος άλλαξε και εναρμονίστηκε με τις διεθνείς προδιαγραφές, όπου έχει γίνει under 19, δηλαδή μπορούν να συμμετέχουν αθλητές μέχρι και το 19ο έτος της ηλικίας τους. Αυτό σημαίνει φυσικά αμέσως ότι το επίπεδο ανεβαίνει και ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγαλύτερος και ισχυρότερος. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το μοναδικό που μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση είναι δουλειά, δουλειά, δουλειά. Να πούμε εδώ ότι ο Γιάννης Αναστασιάδης πέρσι στην κατηγορία των παιδών βρισκόταν σχεδόν όλο το χρόνο στην πρώτη θέση στο Ranking List. Κατέκτησε με την ομάδα του Λουτρακίου που είχαμε δώσει υποσχετική μεταγραφή, το ομαδικό πρωτάθλημα, χρυσό στο διπλό μαζί με τον Γιάννη Κούτρα και χάρτινη θέση στο ατομικό αγώνισμα. Μετά από τόση δουλειά, βρίσκει το Γιάννη στην εθνική ομάδα των παιδών, συμμετέχοντας στους μεσογειακούς αγώνες στο Ρίμινι, κατακτώντας την έκτη θέση στο ομαδικό αγώνισμα. Μπόνους πληροφορία. Ο Γιάννης όταν παίξανε με την Ισπανία, κέρδισε τον πρώτο Ισπανό παίκτη, ο οποίος βγήκε και τρίτος στους μεσογειακούς αγώνες. Και όλα αυτά δεν θα συνέβαιναν αν η οικογένεια του Γιάννη δεν στήριζε, εάν ο σύλλογος της Θέρμης δεν έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, με ό,τι μέσο κι αν είχε, και αν δεν είχε αυτούς τους συμπαίκτες. Και πάμε λίγο να πούμε μερικά πράγματα για το Top Spin Reverse. Το Top Spin Reverse είναι η λύση στο πρόβλημα της ψήρας. Διότι όταν συναντάω ψήρα για όσους έχουν παίξει και έχουν δει το πρόβλημα, υπάρχουν μόνο δύο λύσεις. Ή κάνω ψήρα ή κάνω Top Spin. Το Top Spin είναι η επίθεση στην ψήρα και μετά το Top Spin συνήθως κάνω spin. Μόνο λοιπόν αν υπάρξει αμυντικός αντίπαλος, μόνο τότε θα χρειαστεί να ξανακάνω μετά το top spin, ξανά top spin. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε τη ρακέτα. Δείκτης και αντίχειρας πιάνουν τη ρακέτα, παίρνουμε την κατάλληλη θέση από το τραπέζι, τα πόδια ανοίγουν στο άνοιγμα των νόμων και λίγο παραπάνω, λυγίζουν τα πόδια 45 μοίρες όπως και το σώμα, το άλλο μας χεράκι είναι μαζί μας για ισορροπία και το χέρι που κρατάει τη ρακέτα κατεβαίνει στο ύψος που είναι τα γόνατα. Έτσι, το χέρι καταλήγει από τα γόνατα πάνω από το κεφάλι με σκοπό να αντιστρέψουμε το κάτω φάλτσο το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εάν παίζουμε με επιθετικό παίκτη ή μπλοκαδόρο, θα έχει συνέχεια το spin, είτε reverse είτε drive. Οπότε παίρνουμε γρήγορη θέση για να κάνουμε spin reverse ή spin drive. Σε περίπτωση όμως που παίζουμε με αμυντικό και κάνει άμυνα στο δικό μας spin, τότε μόνο θα ξανακάνουμε top spin. Αυτό ήταν λοιπόν και το top spin reverse. Όταν μια οικογένεια αποφασίζει να βάλει τα παιδιά της στον αθλητισμό, τότε μαζί ξεκινάνε και την αναζήτηση στο τι αρέσει τελικά στο παιδί. Και αυτό θα καθορίσει την παιδική και εφηβική και γιατί όχι και ενήλικη ζωή του παιδιού. Έτσι ο Γιάννης, ξεκινώντας από τη Θέρμη και τα παιδικά γκρουπάκια, μπήκε στην αγωνιστική ομάδα και ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της αντρικής ομάδας της Θέρμης. Έτσι, περνώντας τα χρόνια, πλέον φτάνουμε στο σήμερα.
παλεύοντας την εφηβική κατηγορία, έχοντας στο πλάι του την Tonic και το e-pingpongshop.gr. Για όσους ήταν μικροί και κάποτε χρειάστηκαν βοήθεια και τη βρήκαν, τότε θα ήθελα να τους πω ότι αυτή είναι η στιγμή που χρειάζεται ο Γιάννης βοήθεια. Όποιος πιστεύει ότι θέλει να είναι κοντά σε έναν αθλητή με πολλές προσδοκίες και θέληση για εξέλιξη, τότε ας επικοινωνήσει μαζί μου για να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση. Μένω στη Θεσσαλονίκη, παίζω στην κατηγορία εφήβων φέτος, είμαι 15 χρονών και ασχολούμαι με την επιτραπέζια δυσφαίρεση εδώ και γύρω στα 6 χρόνια. Γιάννη, θα ήθελα να μας πεις, βάζεις στόχους στη ζωή σου? Πάντα μου αρέσει να βάζω στόχους στη ζωή μου, είτε μεγάλους είτε μικρούς, διότι με βοηθά να εξελίσσομαι και να γίνομαι καλύτερος. Γιάννη, τι θα άλλαζε στην ελληνική κουλτούρα ως προς το άθλημα και τι στην επιτραπέζια δυσφαίρεση της Βόρειας Ελλάδας? Στο ελληνικό πινκ-πονγκ πιστεύω πως θα ήταν αρκετά καλό να υπάρξει μεγαλύτερη προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε περισσότερος κόσμος να ασχοληθεί με αυτό. Και ακόμα πολύ καλό θα ήταν να δημιουργηθεί ξανά το κλιμάκιο, ώστε οι καλύτεροι αθλητές να μπορούν να προπονούνται μεταξύ τους και να βελτιώνουν. Τι θα έλεγες σε όσους μας παρακολουθούν και δεν έχουν έρθει σε επαφή με το άθλημά μας? Σε όσους μας βλέπουν και δεν ασχολούνται ήδη με το πινκ-πονγκ, θα τους παρότρινα να ασχοληθούν, να τους δώσουν μια ευκαιρία σε αυτό το άθλημα και πιστεύω σίγουρα πως οι περισσότεροι από αυτούς θα κολλήσουν και θα συνεχίσουν να παίζουν. Γιάννη, τι θα ζητούσες από τον Δήμαρχο της Θέρμης? Από τον Δήμαρχο της Θέρμης θα ζητούσα να προσπαθήσει να στηρίξει παραπάνω τα αθλήματα με λιγότερη προβολή όπως είναι το δικό μας. Όπως ας πούμε να καλύψει τουρνά αθλητών που το χρειάζονται για το εξωτερικό, διότι τα έξω δεν είναι πάρα πολλά και οι περισσότεροι αθλητές δεν μπορούν να τα καλύψουν μόνοι τους. Από την Ανίτα και το Πιγκονίτα Channel, φιλάκια! Γεια σας και χαρά σας! Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Κάντε like και subscribe! Σωστή!
Από το δίμα που τις θέρμες. Ένα backstage λίγο. Γιάννη, έχεις άγχος? Όχι, αλλά σκέφτομαι. Στο δήμαρχο, ας πούμε, θα έλεγα... Σου λες κοινό Άγιος Βασίλης.